Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιάρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, νομίζω είστε το πιο επίκαιρο πρόσωπο αυτή τη μέρα. Γιατί καλημέρα. Αυτά που έχουν προκύψει από προχθές απασχολούν όλους μας, συζητώνται από όλους μας και συζητώνται κυρίως από τα πολιτικά κόμματα. Οπότε θέλουμε καταρχάς ένα σχόλιο σας για όλα αυτά και κυρίως για την τοποθέτηση του Αντιπρόεδρου του Αριουπάγου, που χαρακτηρίζεται από όλους ως πρωτοφανής. Καταρχήν καλημέρα σας κύριε Κουραϊκή. Καλημέρα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή ανάσταση να έχουμε. Προφανώς η πολιτική είναι μια ζώσα διαδικασία η οποία πάντα δημιουργεί και τον λόγο και το ενδιαφέρον και για τους πολίτες και για την κοινωνία. Πολύ περισσότερο διημάς που ασκείται το δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Κοιτάξτε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η σταθερή θέση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι στην κυβέρνηση αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, είναι να δημιουργήσει όλους εκείνους τους λόγους για τους οποίους κόμματα τα οποία απειλούν την ίδια τη δημοκρατία και τα οποία κατά καιρούς έχουν δημιουργήσει όχι απλά και μόνο προβλήματα, αλλά μια πολύ μεγάλη ένταση στη λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, με συγκεκριμένη επιλογή να απομονώνονται και φυσικά να μην μπορούν να είναι υποψήφια. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο υπήρξε μια αντίστοιχη, ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, κατά την οποία ουσιαστικά τίθεται ένας φραγμός, κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι το σύνολο, το συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, θα έπρεπε να επιδιώκουν και βεβαίως να αποδέχονται. Είδατε τότε ότι αυτή η πρωτοβουλία, παρά το ότι ξεκίνησε με την προσπάθεια συνεννόησης και συνένεσης των πολιτικών κομμάτων, δυστυχώς κατέληξε να είναι μια πρωτοβουλία η οποία υποστηρίχθηκε από την κυβερνητική παράταξη, από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και μόνο. Ενώ τα κόμματα τα οποία θεωρητικά έχουν μια υποτίθεται μεγαλύτερη ευαισθησία, φροντίσαν να μην συμμετέχουν σε αυτό. Γιατί θεωρείτε ένα λάθος μήνυμα, κατά τη γνώμη μου, κύριε Κοραή, στην ελληνική κοινωνία? Θεωρείτε ότι ψαρεύουν σε θολά νερά ή δεν θέλουν να ταυτιστούν με μια κυβερνητική πρωτοβουλία, επειδή τώρα είμαστε και σε προεκλογική περίοδο? Εγώ θα μπορούσα να πω ότι ενδεχομένως συμβαίνουν και τα δύο. Όμως το ζητούμενο δεν είναι αυτό και νομίζω ότι το ξέρετε δηλαδή, πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάρει ψήφους του Κασιδιάρη? Όταν άκουγα εσάς νωρίτερα την ανάλυση σας και άκουγα ότι ένα κομμάτι ενδεχομένως θα πηγαίνει εκεί, φαντάζεστε ότι πιθανό να σκέφτεται ακόμη και αυτό η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όμως κρίμα να μετέρχεται, υποτίθεται, μιας ρητορικής η οποία έχει αναφορά στη δημοκρατία και στην απομόνωση όλων των ακραίων κομματικών μορφωμάτων από τη μία πλευρά και από την άλλη, όταν πρέπει ή καλείται να πράξει το αυτονόητο και να υποστηρίξει μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία απομονώνει ακριβώς αυτά τα μορφώματα, ναι, αλλά, να μην κύριε Υπουργέ, να συμβάλλει σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η δική του, μισό λεπτό, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η δική του τροπολογία που είχε καταθέσει και η οποία βασιζόταν στην άποψη του κύριου Αλεβιζάτου ήταν πολύ καλύτερη από αυτή, ότι θα έθετε οριστικό φραγμό στο κόμμα Κασιδιάρη και στα νεοναζιστικά μορφώματα και ότι αυτή θα έπρεπε να επιλέξει η κυβέρνηση και το γεγονός ότι δεν την επέλεξε μας φέρνει σήμερα μπροστά σε αυτά. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει ότι δεν ήθελε τον μπλόκο Κασιδιάρη, λέει ότι η δική του πρόταση θα οδηγούσε σε οριστικό μπλόκο. Κύριε Τάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να βρίσκεται και να κινείται στον χώρο των αντιφάσεων και ενδεχομένως των δικών του, κατά κάποιον τρόπο, προβληματικών θέσεων. Και το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Αφενός μεν θα μπορούσε να συζητήσει κανείς για το κατά πόσο ήταν καλή ή όχι η πρόταση η οποία είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που για μένα είναι απορίας άξιο είναι το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να καταθέσει μία πρόταση όταν δικαιολογείται από την άλλη πλευρά ότι δεν ψηφίζει γιατί είναι θέση του αυτή την περίοδο να μην ψηφίζει καμία κυβερνητική πρόταση, καμία νομοθετική πρωτοβουλία που προέρχεται από την κυβέρνηση. Αναρωτιέμαι λοιπόν και θεωρώ ότι είναι εύλογο. Δηλαδή, αν γινόταν δεκτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, θα την ψήφιζε? Μα είχε πάρει μέρος ο ΣΥΡΙΖΑ και είχε ψηφίσει παρόν. Είχε αφήσει το εμπάργο εκτός. Όχι, το εμπάργο, δεν υπάρχει εμπάργο. Ψηφίζουν παρόν σε όλα τα νομοσχέδια. Το παρόν όμως, κύριε Τάκη, φαντάζομαι ότι ειδικά για μια τέτοια διάταξη, η οποία επιχειρεί να δημιουργήσει έναν τέτοιο φραγμό, ειδικά σε τέτοιου είδους ζητήματα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πολιτική θέση. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να το κατανοήσει ο καθένας. Είναι σαν να θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, ή σαν να θέλουμε μεταξύ των δύο ζητημάτων που έθεσε νωρίτερα η κυρία Κοραή, να προσπαθήσουμε να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα και να μην αναλάβουμε τη σημαντική ευθύνη που μας αναλογεί απέναντι σε ένα τέτοιο ζήτημα και στην έκβασή του. Είναι κρίμα πραγματικά, διότι
Όταν λέμε ότι θέλουμε να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να προασπίσουμε όλους εκείνους τους λόγους οι οποίοι θα κρατήσουν το δημοκρατικό μας πολίτευμα ακέραιο, χωρίς απειλές και χωρίς φαινόμενα όπως αυτά που είδαμε σε μια προηγούμενη περίοδο, θα έπρεπε όλοι να είμαστε συντεταγμένοι από την ίδια πλευρά. Κύριε Υπουργέ. Επιπλέον, εγώ δεν έχω την άποψη και λέω μόνο αυτό, κυρία Κοραή, ότι μπορεί κανείς να κρύβεται, να θεωρεί ότι οι ψήφοι του Κοινοβουλίου είναι ίδιοι όταν μας βολεύουν οι κυβερνητικές πλειοψηφίες και δεν μας ενδιαφέρουν από πού προέρχονται, και από την άλλη πλευρά να δείχνει δίθεν ευαισθησία για τη δημοκρατία ή για όλα αυτά τα ζητήματα που μπορεί να απειλούν τη δημοκρατία. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι είναι στην κρίση των πολιτών. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι μια παράταξη η οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει ούτε την πολιτική της ταυτότητα, ούτε πολύ περισσότερο έχει αποδείξει στην ελληνική κοινωνία ότι κινείται με γνώμονα την πραγματική ιδεολογική του θέση ή αναφορές που κατά καιρούς έχουν ενδεχομένως σχέση με την αριστερά ή με όλα αυτά που θέλει να φαίνεται. Φλερτάρει με τον Κασιδιάρη, θα μας πείτε. Δεν θα σας πω ότι φλερτάρει με τον Κασιδιάρη. Ενδεχομένως φλερτάρει με διαμαρτυρόμενους ψηφοφόρους. Ναι. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως, και το ξέρουμε, κυρία Κοραή, ουσιαστικά κινήθηκε και βρήκε τη σανίδα στην οποία κατάφερε να επιπλέψει μέσα από ένα γενικότερο κύμα διαμαρτυρίας και όχι μέσα από μια σοβαρή πολιτική κυβερνητική πρόταση. Άλλωστε και η ανακολουθία του και τα ψεύδη έχουν αποδειχθεί πάντως, σε ένα ναι, πολύ να μεγάλο βαθμό. Το πρόβλημα όμως σήμερα, κύριε Υπουργέ, δεν προήλθε από το ΣΥΡΙΖΑ, προήλθε από δύο δικαστικούς. Έναν νυν αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, που βγήκε χθες και αντιδίκησε με τον Υπουργό Ιστορικών, και έναν τέος αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, που μπαίνει επικεφαλής του κόμματος Κασιδιάρη. Τέος εισαγγελέα του Αρείου. Τέος εισαγγελέα, συγγνώμη. Πέραν αυτού, κοιτάξτε, προφανώς είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας προβληματίσει όλους, κύριε Τάκη. Το Μπέγκερ, και αναφέρομαι στο δεύτερο. Δηλαδή το γεγονός ότι ένας πρώην ανώτατος δικαστικός βρίσκεται επικεφαλής ενός κόμματος που ξέρουμε ποια είναι η αφετηρία του, ποια είναι η συμπεριφορά του και τι γενικότερα πιστεύει, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Από ναι, αλλά μήπως και εσείς δεν δείχνετε τα αντανακλαστικά, δηλαδή ενώ το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, είχαμε τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις τους τελευταίους μήνες. Μήπως δηλαδή τα αντανακλαστικά που επιδεικνύονται είναι πάρα πολύ αργά, και εν πάση περιπτώσει είχαμε πριν από λίγο τον κύριο Χρυσόγωνο και μας είπε ότι αν είχε λυθεί με τη συνταγματική αναθεώρηση αυτό το θέμα, σήμερα δεν θα πέφταμε σε όλο αυτό το πράγμα. Ναι, πολύ καλά κάνατε και με ρωτάτε, αλλά πείτε μου ποια ήταν η κυβέρνηση η οποία στην πραγματικότητα συζήτησε την κυβερνητική αναθεώρηση, ποιες ήταν οι προτάσεις οι οποίες έγιναν δεκτές από την ίδια, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτή την ενδεχομένως, θα έλεγα, δειλή συνταγματική αναθεώρηση, την οποία καταφέραμε. Είχατε θέσει το θέμα. Κυβερνητική περίοδο. Είχατε θέσει πολλά το θέμα της Χρυσής Αυγής, ρωτάμε συγκεκριμένα. Εγώ μπορώ να σας πω, γιατί τώρα έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει τιμητής μιας πραγματικότητας που δεν έχει καμία σχέση με τη δική τη θέση, ότι η Νέα Δημοκρατία είχε θέσει το θέμα της επιλογής των ανωτάτων δικαστικών, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτό το ζήτημα το οποίο ενδεχομένως δημιουργεί ένα προβληματισμό και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και είναι ένα γενικότερο θέμα συζήτησης. Τότε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλησε να το συζητήσει, το ξεπέρασε. Το θέμα των δικαστών, ναι, της επιλογής. Αλλά το θέμα του να τίθεται εκτός νόμου ένα κόμμα με νεοναζιστικά χαρακτηριστικά ή, εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι που κατηγορούνται για τέτοια συγκεκριμένα δικήματα, δεν το έθεσε κανένας, ούτε η ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση που είχε την εντολή της συνταγματικής αναθεώρησης ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα σας πω ότι για τον Α ή τον Β λόγο, κύριε Τάκη, ότι αυτό δεν έγινε στο σωστό χρόνο. Μάλιστα. Και προφανώς το αποδέχομαι. Δεν είναι και το ζήτημά μας. Το ζήτημα είναι ότι ερχόμαστε σε έναν δεύτερο χρόνο αυτό να το διορθώσουμε. Μάλιστα. Έπρεπε λογικά ή δεν έπρεπε σύσσωμο το πολιτικό σύστημα από το πρωί αυτό λέμε. Του λεγόμενου δημοκρατικού τόπου να είναι από την ίδια πλευρά. Προφανώς. Και να προσπαθούν με κάθε τρόπο τώρα, να το αντιμετωπίσουν. Επί του δικαστικού θέματος που σας αφορά. Αν υπήρχαν διαφωνίες, δεν θα έπρεπε να είναι όλοι μαζί. Έχετε αυτό δίκιο. Είναι το μεγάλο ερώτημα. Επί του δικαστικού θέματος. Με ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βεβαίως και τα άλλα πολιτικά κόμματα. Που σας αφορά. Αν στην πολιτική θέλουμε να βρούμε ένα λόγο για να κρυφτούμε, ή μια επιχειρηματολογία η οποία θα μας οχυρώσει στην απλή άρνηση της οποιασδήποτε πρότασης, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Ωραία. Επί του θέματος που σας αφορά, κύριε Υπουργέ, πείτε μας τι συμβαίνει τώρα με τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου. Πόσο προβληματικό, κατά την άποψή σας, είναι αυτό που έκανε και ποιες είναι οι συνέπειες. Και εάν θα πρέπει να απέχει, όπως είπε ο κύριος, όπως είπαν οι διάφοροι συνταγματολόγοι, από την διαδικασία, ή
Και αν σκέφτεται η κυβέρνηση να... για αίτηση ανέρεσης. Η κυβέρνηση, κοιτάξτε, έχει αναλάβει τις πρωτοβουλίες που προκύπτουν μέσα από την ευθύνη απέναντι στο ίδιο το δημοκρατικό πολίτευμα. Και νομίζω ότι το έχουμε κάνει και με σοβαρότητα και με συνέπεια, αλλά και με μια προσέγγιση η οποία εκτιμώ εγώ προσωπικά ότι έχει αποδείξει ακόμη και στον τελευταίο πολίτη γιατί πραγματικά ενδιαφερόμαστε και τι πραγματικά θέλουμε. Άλλοι είναι αυτοί που κρύβονται. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση όμως που μου κάνετε, κυρία Κοραή και κύριε Τάκη, ναι. Ως Υπουργός Δικαιοσύνης αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να έχω οποιαδήποτε δυνατότητα κριτικής. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι απολύτως διακριτή η ρόλη της νομοθετικής από τη δικαστική εξουσία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγμα. Η ανακοίνωση του αντιεισαγγελέα το αμφισβητεί. Η ανακοίνωση του αντιπρόεδρου, λέτε. Του αντιπρόεδρου το αμφισβητεί. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά στο ίδιο το Σύνταγμα. Ποιος έχει την νομοθετική πρωτοβουλία και τι ακριβώς έχει ως επίδραση η νομοθετική πρωτοβουλία στη δικαστική εξουσία. Νομίζω ότι είναι απολύτως διακριτή η ρόλη. Όλα τα άλλα είναι μια συζήτηση η οποία στο άμεσο μέλλον νομίζω ότι θα αποδείξει και την ορθότητα των επιλογών, αλλά πολύ περισσότερο το γεγονός ότι κάποια στιγμή όλοι πρέπει να στεκόμαστε και στο ύψος του ρόλου μας, αλλά και στον χώρο της πραγματικής μας ευθύνης. Κάτι άλλο, πώς να το πω, το να πάρει μέρος ο αντιπρόεδρος στην ψηφοφορία ή στη συζήτηση που θα γίνει για το κόμμα Κασιδιάρη μετά από την δημόσια τοποθέτησή του, θεωρείτε ότι είναι κάτι προβληματικό? Η άποψή μου είναι ότι αυτή η συζήτηση δεν έπρεπε να γίνεται. Και δεν έπρεπε καν να υπάρχει τέτοιου είδους, κατά κάποιον τρόπο, εκδήλωση απόψεων στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια συζήτηση. Εμένα αυτή είναι η άποψη. Ναι, τώρα υπήρξε όμως. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια γενικότερη άποψη, η οποία καταγράφεται από ένα πλήθος συνταγματολόγων. Νομίζω ότι όλοι είμαστε κοινωνοί όσων έχουν, εν πάση περιπτώσει, γραφεί, ακουστεί, διατυπωθεί. Και εκτιμώ ότι στο άμεσο μέλλον θα δούμε και το τι θα ακριβώς θα εξελιχθεί. Το θέμα είναι, κύριε Τάκη, ότι πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σεβόμαστε το Σύνταγμα. Είναι διακριτός, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, ο ρόλος της νομοθετικής εξουσίας, αλλά βεβαίως και ο ρόλος της δικαστικής εξουσίας. Πολύ καθαρό αυτό που λέτε. Και το τελευταίο μας ερώτημα, κύριε Υπουργέ, θα είναι πλέον τότε υπηρεσιακή κυβέρνηση, καθοδόν για τις εκλογές της 2 Ιουλίου, εάν τώρα απαγορευτεί το κόμμα του Κασιδιάρη και κάνει νέα αίτηση για τις επόμενες εκλογές με το κόμμα, ας πούμε, του κυρίου Κανελόπουλου, έχετε συζητήσει αυτό το Plan B στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία? Νομίζω ότι και αυτό είναι ξεκάθαρο με βάση την ήδη ληφθήσα νομοθετική πρωτοβουλία, κυρία Κοραή. Το ζήτημα δεν είναι απλά και μόνο να προλάβει κανείς και να αποκρούσει κόμματα που ούτως ή άλλως υπάρχει χαρακτηρισμένη ταυτότητα, αλλά και κόμματα τα οποία θα πάνε να κρυφτούν πίσω από άλλα χαρακτηριστικά. Εφόσον υπάρχουν οι αποδείξεις, νομίζω ότι το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου και με δεδομένο το ότι ήδη υπάρχει ένας νόμος γι' αυτό, θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει. Είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του. Όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται και όλα βεβαίως στέκονται στην πραγματικότητα και όχι σε εικασίες ή σε αυτά τα οποία θα μια τελευταία κανείς, ερώτηση πριν κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Θα ήταν καλύτερο αυτή η προσθήκη που έκανε τώρα ο κύριος Βορύδης να είναι στην αρχική τροπολογία? Εντάξτε, η προσθήκη αφορά σε ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια και ακόμη μεγαλύτερη αντικειμενικότητα. Και απορώ πραγματικά πώς σηκώνεται αυτή η συζήτηση, ειδικά από τα πολιτικά κόμματα, όταν αντί για το Συμβούλιο του Α1, μιλάμε για την Ολομέλεια του Α1. Αντιλαμβάνεστε ότι το Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου, και να γίνετε κατανοητός στους ακροατές σας. Αντιλαμβάνεστε ότι η όλη προσπάθεια η οποία γίνεται μέσα από την κατατεθειμένη τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί αύριο, έχει απλά και μόνο στόχο το πώς θα υπάρχει μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και μεγαλύτερη διαφάνεια. Ωραία. Και πραγματικά απορώ όλοι αυτοί που μιλάνε για τη δημοκρατία ή για τη διαφάνεια. Όταν αντί για 5 μέλη καλούνται 11 να αποφασίσουν για ένα ζήτημα, δεν είναι περισσότερο αντικειμενική και περισσότερο διαφάνεια στην διαδικασία? Είναι ένα ερώτημα που κάποιοι πρέπει να το απαντήσουν. Δεν γίνεται να κρύβονται πίσω από μια ρητορική η οποία επαναλαμβάνεται ατελώς χωρίς να υπάρχει ιδεολογική βάση. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Επίσης, να είστε καλή καλά. Ανάσταση.